Ο πατέρας του Λεοπόλδο Λόπεζ υπεραμείνθηκε της απελευθέρωσης του γιου του μέσα από την Ισπανική Πρεσβεία, όπου έχει καταφύγει ένας εκ των ηγετών της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος Γκουαϊδό και η Εθνοσυνέλευση έχουν εκδώσει διάταγμα αμνηστίας για όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και όλους τους στρατιώτες που κρατούνται για πολιτικούς λόγους. Ο Χουάν Γκουαϊδό είναι κατά τον Λόπεζ ο νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας και η Εθνοσυνέλευση μεγαλύτερη εξουσία στην χώρα, παρά το γεγονός πως ο Μαδούρο την αντικατέστησε όταν έχασε τον έλεγχό της. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι ο κύριος Χουάν Γκουαϊδό και συνεπώς δεν καλεί σε εξέγερση. Καλεί στην υπεράσπιση του συντάγματος και της πατρίδας μας. Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Βενεζουέλας εισέβαλαν στο σπίτι του Λεοπόλδο Λόπεζ. Ο πατέρας του εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις πράξεις της κυβέρνησης της χώρας. Η τυραννική κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο είναι συχνά μια καταπιεστική κυβέρνηση που δεν σέβεται νόμους ή ανθρώπινα δικαιώματα και είναι γνωστή για τις δολοφονίες πολιτικών κρατουμένων, όχι μόνο για βασανιστήρια δηλαδή, αλλά και για δολοφονίες. Την ώρα που η κατάσταση στη Βενεζουέλα παραμένει έκριθμη και αβέβαιη, ο Λεοπόλδο Λόπεζ έχει καταφύγει στην Ισπανική Πρεσβεία στο Καράκας.